Thank you, Minister, for your kind words. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, αγαπητή κυρία Πρέσβη, αγαπητοί φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά μου που εγκαινιάζω εδώ στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το περίπτερο της τιμόμενης χώρας της Ινδίας, της μεγαλύτερης δημοκρατίας στον κόσμο, με την οποία μοιραζόμαστε πολλά κοινά. Την κληρονομία των ακτινοβόλων και αρχαίων πολιτισμών μας, τον πόθο για εθνική ολοκλήρωση που κέρδισαν με αγώνες οι λαοί μας το 19ο και τον 20ο αιώνα, τον σεβασμό στις αξίες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά και μία δημιουργική διασπορά, Ινδούς επιστήμονες και επιχειρηματίες, θα συναντήσει κανείς στις τέσσερις γωνιές της γης, όπως ακριβώς και Έλληνες. Ινδοί και Έλληνες συνδέονται όμως και με κοινές θυσίες. Γι' αυτό και σημειώνω με συγκίνηση την τελετή μνήμης που θα οργανωθεί αύριο στο Ινδικό Στρατιωτικό Κημητήριο. 520 Ινδοί στρατιώτες της Βρετανικής Κοινοβουλευτίας βρίσκονται εκεί, συνδέοντας για πάντα τους δύο λαούς μας. Μας συνδέει επίσης ο πολιτικός και πνευματικός ηγέτης της Ινδίας, Μαχάτμα Γκάντι, τα 150 χρόνια του οποίου, από τη γέννηση του οποίου γιορτάζουμε φέτος. Θυμίζω ότι το 1908 είχε διαβάσει την απολογία του Πλάτωνα και την είχε μεταφράσει στη γλώσσα του, στα Γκουτζαράτη. Απόδειξη της επιρροής που είχε η αρχαία ελληνική φιλοσοφία στη σκέψη του. Αλλά ο Γκάντι επηρέασε ολόκληρη τη διανόηση του 20ου αιώνα, όπως και την πολιτική. Και προσωπικά θυμάμαι πάντα ένα συμπέρασμά του προς κάθε πολιτικό που αξίζει, νομίζω, να το μνημονεύσω. Έλεγε ο Γκάντι, πρώτα σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν, αργότερα σε πολεμούν και μετά τους κερδίζεις. Τα λόγια του αποδεικνύονται πέρα για πέρα αληθινά. Αγαπητοί φίλοι, παρακολουθούμε και εγώ προσωπικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό που συντελείται στην Ινδία εδώ και μερικά χρόνια. Την έξοδο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχεια και τη σημαντική δημιουργία νέου πλούτου. Γιατί η φίλη χώρα κατόρθωσε να διπλασιάσει το ΑΕΠ της μέσα στην τελευταία δεκαετία. Αλλά διπλασιάσει ταυτόχρονα και το κατακεφαλήν εισόδημα των πολιτών της. Ίσως λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι η Ινδία αποτελεί την τιμόμενη χώρα σε μια χρονιά που η Ελλάδα αφήνει πίσω της την κρίση και επιλέγει για σύνθημά της την ανάπτυξη για όλους, την ανάπτυξη παντού. Οι διμερείς μας σχέσεις διευρύνονται, αλλά θέλουμε να ενταθούν ακόμα πιο πολύ. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ινδία αυξήθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια. But I share the target that you have set, Ambassador, for reaching 1 billion euros of bilateral trade by 2021. It is a highly realistic target, and I'm looking forward to further strengthen economic ties between our two countries, be it in foreign direct investment by Indian companies in Greece or by Greek companies active in India, export-oriented companies that take advantage of the new wealth that was created in your country over the past decade. And of course, I would like to highlight, you did it also in your remarks, the emblematic co-investment by an Indian and by a Greek company in building the new airport in Kasteli, in Crete, which is also my home island, an infrastructure project that is absolutely critical for the further development of our island.
So, there is much more to do in terms of the bilateral ties between our two countries. And personally, I am very, very optimistic that also in the tourism sector, our common cultural ancestry and the fact that the Indian middle class is beginning to explore the beauties of global travel, that we will make Greece a preferred destination for Indian travelers. And I do hope that in strong cooperation with our tourism agency, we will make the case for significantly increasing the number of Indian tourists who visit our beautiful country. Μπορούμε λοιπόν να αντλήσουμε αμοιβαία διδάγματα για το πώς η ανάπτυξη για όλους μπορεί να γίνει εφικτή. Και πώς, και θα επιμείνω σε αυτό, η κοινωνική αλληλεγγύη μπορεί να συμβαδίζει μαζί της. Κλείνω ενθυμούμενος τα λόγια του μεγάλου Ινδού φιλοσόφου και οικονομολόγου Αμαρτία Σεν. Φτώχεια είναι η στέρηση της ευκαιρίας. Αυτή την ευκαιρία προόδου, λοιπόν, ας την προσφέρουμε απλόχερα στους δύο λαούς μας. Σας ευχαριστώ πολύ.